Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σα. Να έχετε ένα όμορφο απογεύμα και ένα όμορφο βράδυ. Για το θέμα των Αγίων Ισιτόρων, παίρνει σήμερα για πρώτη φορά θέση ο κύριος Μάριος Ζωγράφος. Ένα πραγματικά σοδανό θαύμα του Τιμίου Σταυρού και τη Ορθοδόξου Πίστεως. Να θυμίσουμε ότι είναι ο πατέρας που βίωσε το θαύμα στο παιδάκι του. Από τον Τίμιο Σταυρό και από την ορθόδοξη πίστη μας. Όχι από κανέναν άλλον, ουδής ισχυρίστηκε ότι κανένα ιερέας το έκανε θαύμα. Μόνο ο Σταυρός και η πίστη μας κάνει τα θαύματα. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μάριος Ζωγράφος απαντά σε όλους τους επικριτές του Πατρός Δημητρίου αλλά και του Τιμίου Σταυρού των Αγίων Ισιδώρων. Και αναφέρει σε αυτό που μας κοινοποιήσανε. Παρακολουθώ καιρό τώρα την χολή που βγάζουν ορισμένοι εναντίον του πατρό Δημητρίου Λουπασάκη, του ιερού ναού των Αγίων Ισφυδρών Λικαβητού. Ήθελα να ήξερα σε τι του ενόχλησα. Μείωσε του πιστού από τι ενορίε του. Του κατέκρινε ότι δεν λειτουργούν καλά. Ζήτησε λεφτά από του προσκυνητέ. Πράγματι, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Αυτό που γνωρίζω, ότι ακόμα ο μέχρι πρότινος άνδρας που έχει πάρει τη μισή Αθήνα ευτυχώ τη γλίτωσα, εννοώντα τον κύριο Πέτρο Τασόπουλο, καταφέρθηκε εναντίον του. Αλλά δεν είδα και κανέναν από εμά, υποθέτω, κάποια δήλωση τον εν λόγω ιερωμένου και δίθεν πολιτευτή για τη βάπτιση των παιδιών με γονεί από τον Ελπιδοφόρο με την άδεια του Μητροπολίτη Βούλα Βουλιαγμένη, ίσω επειδή ήταν επώνυμοι όπω και οι Α φροντίσουν οι ανωτέρω τα των οίκων του και α αφήσουν του πιστού να επιλέξουν το πού και το πότε και το πώ θα λειτουργηθούν. Αυτά λέει ο κύριος Μάριος, ο γράφος σε πόνημα, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι ο πατέρας ενός παιδιού που πραγματικά βίωσε το θαύμα στους Αγίους Ισχυδόλους Λιγαβητού. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.